τρία φαγητά τα οποία θα σε κάνουν να ξεφορτωθείς στο σωσίβιο πολύ πολύ γρήγορα και θα σε κάνουν να κάψεις λίπος σαν να μην υπάρχει αύριο. Hey, Σάρο εδώ και σε αυτό το βίντεο θα σου πω τα τρία φαγητά που μπορείς να τρως για να αρχίσεις να καίς λίπος σαν να μην υπάρχει αύριο. Και αυτό θα το πούμε για όλα αυτά τα άτομα που γκρινιάζουν και κλαίγονται και τι να φάω και αν το νερό επιτρέπεται και τα αυτά μου κουνιούνται. Εντάξει, αυτό είναι το βίντεο για εσάς, για τους γκρινιάρδες. Okay, εάν τρως αυτά τα τρία φαγητά σε καθημερινή βάση όμορφα και ωραία, πίστεψέ με, θα θέλει πολύ προσπάθεια για να παχύνεις. Εντάξει, το να χάσεις λίπος θα είναι το πιο εύκολο απ' όλα. Αλλά πρέπει να γίνει σωστά η δουλίτσα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο φαγητό, το οποίο είναι αυγόφετες. Εντάξει, αυγόφετες. Πώς θα τις κάνεις τις αυγόφετες? Καχάς, από τι αποτελείται μια σωστή αυγόφετα? Δεν βάζουμε κρόκο, βάζουμε μόνο το ασπράδι. Κρόκο, σκουπίδια, νεροχύτη, δώσε στο σκύλο σου, δεν με νοιάζει. Εσύ να μην φας κρόκο. Θα φας μόνο τα ασπράδια. Θα πάρεις τα ασπράδια, θα τα βάλεις σε ένα μπολάκι, θα βάλεις λίγη στέβια, ας πούμε, να το ανακατέψεις, μπορεί να βάλεις λίγη κανέλα και θα πάρεις τώρα ψωμί του τόστ, και υπάρχει λόγος που χρησιμοποιούμε ψωμί του τόστ, πολύ συγκεκριμένος λόγος, εντάξει. Και μην ακούς ότι το ψωμί παχαίνει και ο υδατάνθρακας παχαίνει και ο σκύλο. Μήπως θες να κάνεις ένα δικό σου κανάλι, να αρχίσεις να μας πεις τι και πώς? Όχι. Κούλωσε το και άκουσε με. Πάρεις ψωμί του τόστ, θα το βουτήξεις στα ασπράδια, να μαζέψει λίγο το ασπράδι να μπει μέσα στο ψωμάκι και μετά το βάλεις στο αντικολλητικό του τηγάνι, να το βάλεις από τη μία, να το βάλεις από την άλλη. Είναι μουα, το καθένα είναι μόνο 100 θερμίδες, τίγκα στην πρωτεΐνη. Να βάλεις λίγο γιαουρτάκι από πάνω και είναι το πιο νόστιμο πράγμα που έχεις φάει στη ζωή σου. Χαμηλό και σε θερμίδες. Εντάξει, και είναι και υγιεινό. Οπότε, σκέψου λίγο. Θες να φας 4 αυγόφετες με γιαουρτάκι από πάνω και 500 θερμίδες, ή θες να φας 2 κουταλιές ταχίνι αλεσμένες σε ψωμί που είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς? Μα το ταχίνι είναι γίνει. Okay, ναι. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Βλέπεις εδώ πέρα τη δραματική διαφορά για πόσο καλύτερο είναι αυτό που σου λέω εδώ πέρα. Πάμε στο δεύτερο φαγητό, το οποίο είναι τορτίγια με συγκεκριμένα υλικά. Εντάξει, δεν θέλω να πας να βάλεις ό,τι να είναι. Θα βάλεις σπανάκι, θα βάλεις λάχανο καρότο, θα βάλεις όποιο άλλο λαχανικό θες, μετά βάλεις γαλοπούλα και θα βάλεις λίγη μουστάρδα. Θα το τυλίξεις και ένα tip είναι να βάλεις την τορτίγια, να βάλεις το σπανάκι και να το βάλεις στο μικροκυμάτων για περίπου ένα λεπτό και θα μαλακώσει. Και θα το τυλίξεις, θα βγει ένα πραγματάκι τόσο, αλλά αυτό τι γίνεται όταν το τρως, μετά στο στομάχι σου μεγαλώνει, παίρνει όγκο το σπανάκι. Τρως μία τορτίγια σωστή, είναι σαν να έχεις φάει δύο σουβλάκια. Είναι σαν να έχεις φάει το σύμπαν όλο. Εντάξει, είναι πάρα πολύ χορταστικό, φουλ υγιεινό, φουλ θρεπτικό και εδώ είναι το μυστικό, χαμηλό σε θερμίδες. Εντάξει, πάτε και τρώτε εκεί πέρα ό,τι βλακεία βρείτε, επειδή είναι υγιεινή. Πάμε στο επόμενο και τελευταίο, το οποίο είναι παγωτό, το οποίο θα το φτιάξεις εσύ σπιτικό, στο οποίο θα βάλεις παγάκια, θα βάλεις φράουλες, θα βάλεις ένα σκουπ πρωτεΐνης ή έστω κακάο. Θα τα βάλεις αυτά, τα χτυπήσεις στο blender για μισό ένα λεπτό και αρχίζει να παίρνει όγκο. Αν το κάνεις σωστά, εγώ 2 λίτρα παγωτό που φτιάχνω είναι μόνο 250-300 θερμίδες. 2 λίτρο παγωτό, παιδιά. Το είχα φτιάξει μια φορά σε μια φίλη μου. Α, μου λέει δεν είναι τόσο ωραίο ως το αληθινό. Ναι, ναι. Αλλά είναι όλο, 2 λίτρα είναι σαν μια κουταλιά από το κανονικό. Οπότε τι συζητάμε εδώ πέρα? Θα θέλουμε και όλα δικά μας, έτσι. Είναι πάρα πολύ νόστιμο, είναι πάρα πολύ νόστιμο και είναι full χαμηλό στις θερμίδες, τίγκα στην πρωτεΐνη, πραγματικά. Εάν τρως αυτά τα τρία πράγματα σε καθημερινή βάση, δεν γίνεται να μην χάσεις κιλά. Δεν γίνεται να μην χάσεις λίπος. Τώρα, συνταγές για το παγωτό, συγκεκριμένα, αν πας πολύ κάτω στο κανάλι μου, θα το βρεις. Για τα υπόλοιπα, μπορώ να κάνω συνταγές, να σας δείξω ακριβώς πώς να τα κάνετε. Να πάρετε μια εικόνα. Μην ξεχάσεις να με ακολουθήσεις και ξεκινά να βλέπεις λίγο φανατικά τα βίντεό μου, για να πάρεις μια εικόνα του πώς μπορείς να χάσεις αυτά τα κιλάκια πολύ ανέμακτα και γρήγορα. Εντάξει, μην σε πάρει 3 χρόνια, σε πάρει 3 μήνες.